Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Με λίγη καθυστέρηση. Λοιπόν, χαμήλωσε λίγο αυτό το χαλί. Ας το πούμε χαλί, αυτό που παίζει από κάτω. Καλά, μην το κλείσει και εντελώς. Άστο να παίζει χαλάρα. Δεν πειράζει, γιατί θα φωνάζει ο άλλος μετά. Λοιπόν, Λίπορ 107,4. All about Aris on air. Παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, έχοντας τελικά πρωτάθλημα, γιατί στο φανταστικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουμε φτάσει ακόμα και στο σημείο μία μέρα πριν την πρώτη σέντρα της σεζόν να τίθεται ένα αμφιβόλο η έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί άλλα λέει η ΕΠΟ, άλλα λέει η Super League και έρχονται πάνω κάτω μέσα σε λίγες ώρες. Τελικά θα έχουμε πρωτάθλημα, με την Super League να αποφασίζει ότι θα προχωρήσει με τη δική της προκήρυξη και όχι με τις αποφάσεις που έλαβε η ΕΠΟ, και να ξεκινάει κανονικά αύριο η νέα σεζόν, με τον Άρη να ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος την ερχόμενη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας στη Λαμία την ομώνυμη ομάδα, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 9.30 και παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής, τα πλάνα του Ερέρα, ποιους θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα να ξεκινούν στο μάτς της Δευτέρας, ποια είναι τα πλάνα της Λαμίας και του Μπάμπη Τενέ. Θα μιλήσουμε για την απόφαση του κ. Βασιλιάδη να επιτρέψει τελικά την μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών του Άρη στην Λαμία. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ φυσικά, το οποίο βρίσκεται από χθες στο άγρος οριστικό της Καστοριάς και πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα κρατήσει μέχρι τις 31 Αυγούστου, Βασίλη Καβαδία. Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για όσους δεν ενημερωθήκατε από το μεσημέρι, για να φτάσουμε τελικά στην σέντρα που κανονικά θα έπρεπε σε ένα ιδεατό έτσι ποδόσφαιρο να ήταν δεδομένη. Είχαμε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ να περάσει το αίτημα της Football League για μπαράζ. Κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η σέντρα της Super League να είναι στον αέρα. Και ο λόγος είναι ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, αυτό το οποίο πέρασε με ψηφοφορία, ήταν το αίτημα της Football League να υποβιβάζονται τρεις ομάδες από τη Super League, δηλαδή ο 14ος, ο 15ος και ο 16ος, να προβιβάζεται πρωταθλητής της Football League και ο 13ος Super League να παίζει μπαράζ με τον δεύτερο της Football League. Κάτι με το οποίο δεν συμφώνησε φυσικά η Super League, η οποία συνεχίζει με τη δική της προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία επιβάζονται τρεις ομάδες και μάλιστα, όπως διαβάζουμε κιόλας, θα κινηθεί νομικά στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά τη σημερινή απόφαση της ΕΠΟ. Και η ουσία βέβαια είναι ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα και θα δούμε ποδόσφαιρο επιτέλους, αλλά για μία ακόμη φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο απέδειξε την κακή κατάσταση, να το χαρακτηρίσω έτσι λίγο υπηκός, στην οποία βρίσκεται. Αλλά έστω και έτσι θα δούμε όλα αυτά που γίνονται, Χρυσανθέμου. Καλησπέρα. Όλα αυτά που γίνονται. Άλλα λέει ΕΠΟ, άλλα λέει Super League. Στον αέρα η σέντρα. Όχι, θα πέσουν τρεις. Στον αέρα η σέντρα, αυτοί που τα λέγανε. Ναι. Ο Λίπερο είπε από την αρχή ότι θα γίνει το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτοί που λέγανε ότι στον αέρα η σέντρα κτλ. Α πούμε τώρα στου ακροατέ που λέγανε στον αέρα η σέντρα, γιατί δεν είναι στον αέρα τελικά και γίνεται σέντρα. Η ουσία πέρα του ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Η ουσία είναι ότι πάντα σε τέτοια ζητήματα δεν βλέπουμε τα γεγονότα, αλλά κοιτάμε τα καφενεία και δημιουργούμε εντυπώσεις. Εδώ και 10 Σαββατοκύριακα όλοι λέγανε αναβάλλει τη Super League. Την μια αναβάλλεται γιατί μαλώνει η Super League με τη Football League. Την άλλη αναβάλλεται γιατί δεν έχει τηλεοπτικά. Την άλλη αναβάλλεται γιατί αυτό. Ενώ επί της ουσίας ξέρουν δεν μπορεί να το αναβάλουν. Ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίζει για τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων? Ποιος είναι Χρήστιαν Τσαλτίδης? Ποιος είναι αρμόδιος? Ποιος είναι Χρήστιαν Τσαλτίδης? Γιατί όλοι είναι άσχετοι τελικά. Ποιος είναι Χρήστιαν Τσαλτίδης? Και το παίζουν και έξυπνοι και γνωρίζουν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ωραία. Αυτή που αποφάσισε δηλαδή. Ναι. Η Super League όμως. Τι η Super League? Ποιος είναι από πάνω? Λέει άλλα. Λέει το δικό της θέλει. Ναι. Άμα η Super League λέει να παίζουν, να βγαίνουν στην Ευρώπη 15. Ναι. Τι σημαίνει, θα βγαίνουν 15? Με αυτό σου λέω. Άμα πει να μην πέφτει κανένας. Μάλιστα. Απλά η Super League ξέρεις τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι έλεγε η Super League, ό,τι ήθελε, το περνούσε. Αυτό γινότανε. Ο Κούγιας τώρα που βγαίνει και φωνάζει. Όταν ήταν στη Football League όμως και δεν ήθελε να ανέβει ο Άρης ως δεύτερος, ναι, έγινε το πρωτάθλημα της Football League με 17. Το θυμάσαι? Βεβαίως. Γιατί όλοι θυμούνται έτσι.
Τώρα επειδή κινδυνεύει, σου λέει που να. Τρεις και ένας, τέσσερις, όχ. Έντονος εκνευρισμός του Βασιλιάδη για τη στάση του Βαγγέλη Χαραμένου. Διαβάζουμε. Ποιος το λέει αυτό? Ένα ρεπορτάζ που έχω πετύχει εδώ πέρα. Σε ένα site, σε γνωστό ιδιαίτερα. Μπράβο. Ναι. Πάτα το εκείνο. Λοιπόν... Πατάω και αυτό και εκείνο. Η ουσία είναι ότι ο Άρης θα παίξει. Τη στάση του Γραμμένου. Ο Γραμμένος έλεγε 3-1, συμφωνήσαν 3-1 και πήγε ψηφισάλαξη. Γιατί ψηφισάλα. Γιατί του την έπεσε ο Χατζηλά, πώς το λένε αυτό, τη δράμα. Ναι. Του την πέσανε δεξιά-αριστερά από τις ενώσεις. Ναι, ναι. Αλλά ο Τσαλτιδάκος φώναζε για τις ενώσεις εδώ και 5 χρόνια ότι αυτές καθορίζουν το πρωτάθλημα. Με λέγανε. Καλά, η Τσίπρα. Λοιπόν. Είμαστε σαν τον Τσίπρα, ναι, με την Τρόικα. Όχι την εκπομπή. Την εκπομπή φυσικά. Α, την εκπομπή. Όχι, την άλλη. Την άλλη. Θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, θα τους χορέψουμε, θα τους αμίσουμε. Χορηγήσουμε, είπα. Α. Τι άκουσες. Και. Και. Μετά. Μετά. Να είσαμε. Και μας άρεσε κιόλας. Και ενώ να είσαμε. Λέμε. Όχι, δεν θα κάνουμε κάτι. Έτσι αυτό κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν λένε ότι αν δεν μπορείς να το αποφύγεις κάτσε και απόλαυσέ το. Εμείς όχι μόνο αυτό ρε φίλε. Εμείς όχι μόνο τον τρώμε. Το λουκουμά. Ναι. Με το μέλι από πάνω. Με μέλι και ζάχαρη. Και ζάχαρη. Και μερέντα από πάνω και τα λοιπά. Έτσι, ωραία, και αφού τον τρώμε μια χαρά με τη μερέντα, τη ζάχαρη το και λουκουμά, τα λοιπά. Ναι. Λέμε ένα φρουτάκι, όχι μπανάνα, μήλο, μπανάνα, παχαίνει. Ναι. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνω και εγώ. Κοροϊδεύουμε την κοινωνία δηλαδή. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Θα παίξουμε κανονικά. Τώρα, κάποια στιγμή θα βγει μια απόφαση από το ιδιωτικό της ΕΠΟ και ξέρεις τι θα γίνει. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα περάσει της ΕΠΟ. Όχι. Περίμενε. Θα περάσει της ΕΠΟ. 16 ψήφισαν. Δεν ψήφισαν τώρα 16 εκεί που είναι ναι, οι ενώσεις. 16. Θα πάει λοιπόν στο διαιτητικό και όταν πάει στο διαιτητικό, ανάλογα με το ποιος θα έχει την επιρροή, θα βγει το διαιτητικό ναι, και θα βγάλει μια απόφαση αυτή που θέλει. Εσύ ποια θεωρείς ότι θα βγει? Θα πάει προς τη Λίγκα. Πάει προς τη Λίγκα, ε? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Άρα ως έχει δηλαδή. Καλά, το έτσι είναι. Απ' την άλλη, το δίκιο για μένα θα ήταν αυτό που ψήφισε τώρα η ΕΠΟ. Παρόλο που δεν τον έχω σε άλλη φάση τον Γραμμένο. Τον Αργιανό Βαγγέλη Γραμμένο. Ναι, τον Αργιανό αυτό. Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω. Λόγω έργων αλλαγής στο ΔΑΚ Λαμίας, ο αγώνας ΠΑΣ Λαμία Ατρόμητος στο πλαίσιο της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στην έδρα του Ατρόμητου στο Περιστέρι με γηπέδο Ανδρών και αντίστοιχο αγώνας του Β' Αγίου θα διεξαχθεί στην Ελλάδα ΔΑΚ Λαμίας. Και εμείς πώς θα παίξουμε? Γιατί δεν κάνουμε και εμείς ένα με τη Λάρισα αυτό. Τι να παίξουμε στο άλλο FC. Να παίξουμε είναι δεύτερη αγωνιστική στη Λάρισα. Για να είναι έτοιμο το γήπεδό μας. Καλό σα σκέψη. Η Νόβα θα αναλάβει την τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος που θα προβάλλει η καλό. Μάλιστα. Ναι. Κάτσε το στείλω να το προτείνω. Θα το στείλεις και το προτείνεις. Αν και δεν νομίζω να γίνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για την ώρα έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα με την Λαμία στις 9.30 ώρα το βράδυ. Δύσκολη ώρα. Γενικότερα εκείνη. Ένας Άρης ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στην νέα σεζόν, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην φυσική του θέση και ελπίζω θα ξεκινήσει νικηφόρα την φετινή του χρονιά στην Super League σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά είναι δύσκολο, αλλά αν ο Άρης είναι αυτός που πρέπει και στον βαθμό που μπορεί, γιατί μιλάμε για μια ομάδα βέβαια που ακόμα δεν είναι έτοιμη, μπορεί να πάρει τη νίκη. Και εγώ συνδυάζω το παιχνίδι με τη Λαμία, αν και είναι λίγο νωρίς και ίσως προτρέχουμε, με τα δύο εντός που ακολουθούν για την ομάδα στο Βικελίδης, με τη Λάρισα και τον Λεβαδιακό. Μία νίκη σε μια έδρα όπως αυτή της Λαμίας, συνδυασμό με άλλες δύο στη δική σου έδρα, αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό ψυχολογικό και βαθμολογικό φυσικά ξεκίνημα για την ομάδα. Και ειδικά σε μια περίοδο που προσπαθεί να φτάσει στο βαθμό ετοιμότητας που θέλει ο Πάκο Ερέρα και δεν βρίσκεται ακόμα. Και με αυτό το δεδομένο θα πάει στο παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας, για το οποίο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της το πρωί της Κυριακής. Μετά θα γίνει γνωστή και η αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λάμια και θα αναχωρήσει ο δικός η ομάδα για την πρωτεύουσα της Θεότητας, την πρωτεύουσα της Θεότητας, ενώπιση του αγώνα της Δευτέρας. Θα πούμε και για τις εντεκάδες μετά, τα πλάνα του Ερέρα, τι περιμένουμε.
Θα μας σχολιάσει και ο Χρήστος Τσαλτίδης στην απόφαση του Γιώργου Βασιλιά να επιτρέψει τη μεμονωμένη μετακίνηση των οπαδών του Άρη στη Λαμία. Θα σχολιάσω κάτι που μου το ζήτησε ένας φίλος σε σχέση με τον Ντουρμισάη. Γιατί φιλοξενήθηκε ο κύριος Πανουριάς Παπαϊωάννου στο Γέλο και είπε ότι, παιδιά, εσείς τι λέγατε, τον ρώτησε ο συνάδελφος εκεί για τον Ντουρμισάη και του λέγε τι λέγατε και τα λοιπά για τον Ντουρμισάη. Εμείς είχαμε δίκιο 100% γιατί ο ΚΑΠ έλεγε ότι αν έχεις ελληνική ταυτότητα παίζεις. Ναι. Εκεί έπρεπε να πάρει μία απάντηση. Ότι ο ΚΑΠ το έλεγε αυτό, αλλά η προκήρυξη δεν το έλεγε. Και η προκήρυξη είναι ισχυρότερη του ΚΑΠ, όπως βλέπετε και σήμερα. Αυτό για τις εντυπώσεις και γιατί ένας φίλος έλεγε καλά, μας λέγατε και τα λοιπά, ότι έγραφε έτσι ο ΚΑΠ, δεν σας λέγαμε ο ΚΑΠ, η προκήρυξη. Άρα η απάντηση στον κύριο Πανουριά που είπε τη μισή αλήθεια, είναι αυτή. Ότι από τη στιγμή που η προκήρυξη δεν έχει ελληνική ταυτότητα, έλεγε μόνο με δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικές ομάδες που δεν είχε ο Ντουρμισάη, ο Άρης είχε 100% δίκιο. Απλά το σημειώνω, γιατί μου το έθεσε ένας φίλος, ο οποίος μπερδεύεται και είναι και φυσιολογικό. Εδώ μπερδεύουμε τώρα την άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με την άδεια της ΕΠΟ, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια. Είναι φυσιολογικό, ο κόσμος έχει χαζέψει με όλα αυτά. Απλά επειδή μου το έστειλε το συγκεκριμένο μηνυματάκι. Τώρα για το πρωτάθλημα το είπαμε, ότι ξεκινάει κανονικά από αύριο. Έτσι. Άρα και ο Λίμπερο θα είναι σε όλα τα γήπεδα. Έτσι. Για να σας μεταφέρει ακριβώς το τι θα γίνεται. Θα ξεκινήσουμε από Τούμπα και θα πάμε μετά Λαμία. Το μεταξύ έχουμε βρει και τον τρόπο. Τον ίδιο τρόπο έκανε ο συνάδελφος. Και μέσω κινητού μπορεί να γίνει. Με την είπε αυτό τέτοιο. Ακουστικά κινητό. Ακούσεις. Νέο ήχο. Καλύτερο. Να έχεις. Τον ίδιο τρόπο. Μετάδοση, ρε φίλε. Χωρίς να ταλαιπωρήσει. Τηλεφωνικά. Όχι. Με το σύστημα εκείνο το άλλο. Με ένα άλλο σύστημα. Οχο. Πολύ εύκολο κιόλας είναι. Μάλιστα. Ακόμα και στο κινητό σου μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Θα το δούμε, φίλε. Θα σα τα δείξω. Επειδή είσαι ο τέτοιο. Ποιο. Ο Μεταδοσάκια. Ο Μεταδοσάκια. Πώ είναι αυτοφοράκια. Ο Μεταδοσάκια. Λοιπόν. Είσαι ο Μεταδοσάκια, γι' αυτό το λέω. Θα μα μιλήσει για τα μεταγραφικά, Χρήστα, γιατί σήμερα περιμένουμε εξελίξει. Καλά, γιατί εσύ, επειδή περιμένει εξελίξει, θα σα πω εγώ τα μεταγραφικά. Δηλαδή, άμα συναντιέται τώρα ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα σου το πω εγώ στο νομίζω τώρα. Θα πάρει τηλέφωνο τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά. Ποιο να? Τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πάρει τηλέφωνο. Μαρινάκη με παίρνει τηλέφωνο. Σωστό, έχει δίκιο, συγγνώμη. Με πήρε τώρα πριν, μου λέει θα γίνει κανονικά. Άσε αυτού. Έλα, Χρήστα, δεν παίρνει. Άσε όλου αυτού που λένε ότι δεν θα γίνει. Με πήρε ο Βαγγέλης, κανονίσαμε τώρα. Ναι. Μπαίνω με το Θόδωρο, θα σε πάρω μετά. Ναι. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε μήπως και μέχρι το βράδυ, γιατί σήμερα αναμένεται να είναι καθοριστική μέρα όσον αφορά τις περιπτώσεις των Σιώπη και Μαρτίνης. Αυτό λέω αναμένεται, Χρυσαθέμη, και δεν είπα ότι θα είναι. Λοιπόν. Σήμερα είναι η καθοριστική μέρα. Για. Ναι. Το Βίτορ. Για το Βίτορ, για τον Πέτρο Βίτορ, τη ΣΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτό με τη δυσαρέσκεια για Βασιλιάδη είναι copy-paste. Το μοιράζει ο υπουργός. Ναι, έλα. Βάλτε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Βασιλιάδη, δήλωση του υπουργού. Όχι. Το περιβάλλον του υπουργού είναι δυσαρεστημένος, γιατί ο γραμμένος άλλα έλεγε και άλλα ψήφισε. Ενώ ο Λεουτσάκος, αν και είχε εξουσιοδότηση από το δούσου για να υποστηρίξει το 4-2, ψήφισε το 3-1. Copy-paste, no, sold the site. Μάλιστα. Τελικά πώς θα πέσουν τώρα, με τα δεδομένα αυτά που έχουμε. Τρεις, ωραία. Και πώς ανέβουνε? Και μπορεί να πέσει κι άλλος ένας από τον Μπαράζ. Αυτό εξαρτάται, επειδή υπάρχει δικαστής στη μέση, ναι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι. Μπορεί ο δικαστής να κολώνει εκεί, να μην κουνιέται με τίποτα. Μπορεί να είναι και λίγο flexible. Flexible. Θα δούμε. Αυτό τέλος πάντων ξεκινάει τώρα και ναι. Τώρα σε 1-1,5 μήνα περίπου θα δεις ότι η προσφυγή που κατέθεσε η Super League κατά τη ΕΠΟ, το διαιτητικό, αποφασίζει το διαιτητικό και τέτοια. Θα λένε οι φούτμπολοι, θα λέει εμείς θα πάμε στο ΚΑΣ, διάφορα. Πάντως τώρα να σου πω κάτι, είναι απίστευτο. Εγώ σου λέω γίνεται το 3-1. Ναι. Έτσι. Πού θα παίξουν παράζ? Καλή ερώτηση. Τελειώνει το πρωτάθλημα της Super League. Ναι. Το Μάιο. Ναι. Της Football League πότε τελειώνει? Τον Ιούνιο. Θα περιμένει η 13η. Playoff έχουμε φέτος. Όχι. Ωραία. Θα περιμένει η 13η τη Super League ένα μήνα να τελειώσει το πρωτάθλημα η Football League. Yeah. Για να παίξουνε.
Θα φύγουν στι παραλίε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι και αυτό ένα από τα ερωτήματα. Πάντως να σου πω κάτι τώρα. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται και φέτος. Και σκέψου πώς τα αντιμετωπίζουν. Αφού βλέπεις έντονη δυσαρέσκεια, Βασιλιάδη. Ποιος ήταν ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ? Όχι, όχι αυτό. Α, τι. Όχι αυτό. Ποιο? Αφού βλέπεις έντονη δυσαρέσκεια, Βασιλιάδη. Άρα πάμε προς. Από ποιον ορίζονται οι δικαστές στην ΕΠΟ? Ποιον ορίζονται? Το κράτος. Πολιτεία. Άρα πάμε προς τη Super League. Ναι. Είναι μυστικό. Εμείς τις ενώσεις, η δράμα. Ψηφίσαμε. Κύριε Μπύρο μου, ψηφίσαμε εμείς. Εγώ μη χαντισαρώ, καλό παιδί είμαι εγώ. Κάθομαι δίπλα στα μάτσα. Ψήφισα εγώ υπέρ. Έπεισα και το Βαγγέλη και αυτοί υπέρ ψηφίσαν. Και εκεί στην Πάτρη υπέρ ψηφίσαμε εμείς όλοι και από την ΕΠΣ. Τι να κάνουμε όμως. Πήγαν αυτοί μετά οι αλήπτες και στο διαιτητικό και το ανατρέψανε. Τέλος πάντων. Πέρα από αυτά, αυτά πάντως, εγώ αυτό που σκεφτόμουν τώρα το μεσημέρι που έβγαινε μια ατμόσφαιρα ότι είναι στον αέρα το πρωτάθλημα κτλ. Και με, εφόσον είχαμε αναβολή. Αυτό είναι στον αέρα, βγαίνει γιατί υπάρχουν μέσα που βγαίνουν και το αναπαράγουν. Πες ότι γινόταν. Εγώ για να σου εξηγήσω αυτό το οποίο σκεφτόμουν. Πες ότι γινόταν. Και είχαμε αναβολή της πρεμιέρας. Τι θα πας και πώς θα το εξηγήσεις αυτό για να μην πάμε σε άλλες ομάδες, θα πάμε στη δικιά μας. Στον Κολάσο, στον Ματέο Γκαρσία. Στον Ματίγια, στον Μπρούνο Γκάμα και στον Πάκο Ερέρα. Θα παίρνανε την. Ναι. Αναβλήθηκε το πρωτάθλημα. Την Μπούλμπα, τη Μούλμπα και τη Ζούλμπα που είχαν χθες μαζί του στο Σαρκ. Πολύ ωραίο, μπράβο. Και στα παιδιά. Ναι. Να πούμε και μπράβο στου εκδότε Άρισή που του φιλοξένησαν. Αν και τον Ηλία είδα μόνο. Λοιπόν, ήταν για με τον Πάκο κτλ. Πολύ ωραίο ο Ηλίας. Λοιπόν. Εξαιρετικά, έχουμε εξαιρετική κερκίδα όπως αντιλαμβάνεσαι πλέον. Είμαστε high class. Σου είτε στο Βικελίδη φέτος. High class. Πολύ, πολύ βλέμμα. Και πρέπει να πω ένα μπράβο στον Μενέντεθ. Ναι. Μπορεί να μην παίζει μπάλα. Αλλά... Εκτός γηπέδου μέχρι στιγμής. Εκτός γηπέδου όμως είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα. Νομίζω ότι η κυρία Κολάσο έχει ξεχωρίσει. Όχι. Είναι αυτό που βλέπετε όλοι σας. Ξαναφιά μεγάλα ένα μάτι. Και του Γκάμα είναι ωραία. Σαν τη γυναίκα μου δηλαδή. Και του Γκάμα είναι ωραία. Τι? Και του Γκάμα είναι ωραία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος γήπας που ξεχώρισε κατευθείαν, που του βγάζει το καπέλο, που λες, ο Μενέντες θα πεις εσύ. Ποιο? Ο Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία. Ο Δέλη. Μπράβο του Δέλη, αλλά όχι. Ναι. Υποκλίνεσαι ρε φίλε. Ο Ραούλ, μπράβο. Όντως, ναι. Γατάκια όλα τα άλλα. 20 διάχρονες. Εκεί είναι η ουσία. Είναι δυνατός. Ραούλ Γίγαντας. Είναι δυνατός. Ναι, ήταν καλή. Πάντως... Δυνατός. Δυνατός. Τα επίσημα του Βικελίδη. Και πριν μια εξαετία, εφταετία να δεις πώς ήταν. Ξέρω, φίλε, είναι Ραούλ. Υπάρχει στο από Ολυμπιακό φωτογραφία. Αυτό εγώ σου λέω, τα ισουίτες του Βικελίδης. Εκεί που θα κάθομαι, δηλαδή. Ναι, εκεί που θα κάθεσαι. Θα έχεις ωραίο θέαμα. Όχι, θα έρχομαι κάτω. Θα έρχεσαι κάτω. Ωραία. Σημάμου. Στα καλά μάτσα. Σημάμου. Για σχόλιο στα καλά μάτσα. Εντάξει. Ωραία. Αν και με αυτό το σύστημα μπορώ να το κάνω και από πάνω. Σωστό. Και από κάτω και από πάνω και από πλαγίως και τέτοια. Πρέπει να προσέχω το Χρήστο. Αλλιώς θα ήμουν δίπλα σε όλο το τέτοιο. Επειδή με προσέχω το Χριστάκο, με κάνεις παρεμβολές έτσι που κουνιέσαι, φίλε. Επειδή κουνιέσαι, κουνάς και το καλώδιο. Και επειδή κουνάς και το καλώδιο. Τώρα δεν κουνιέμαι. Γίνεται χράτσα χρούτσα. Γιατί τώρα γίνεται χράτσα χρούτσα. Τώρα δεν κουνιέμαι. Πώς δεν κουνιέσαι, αφού κουνιά τα πόδια σου. Τα πόδια μου κουνιέσαι, αρέσει. Τα πόδια σου, ρε φίλε, κουνά το γραφείο. Αφού δεν τα κουμάνε το γραφείο. Αυτό με την κόμενα που λέει, τι εννοεί. Θα το αλλάξουμε. Θα το αλλάξουμε το χάλι ποτέ. Δεν θα παίζει όλη την εκπομπή. Διαμαρτυρίες από τον κόσμο υπάρχουν. Εγώ δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια. Και εγώ δέχτηκα εξίσου πολλά παράπονα. Ωραία, όταν κάνεις δική σου εκπομπή και με διώξεις. Μπορείς να βάλεις. Ή μάλλον όταν κάνουν αυτή δική τους εκπομπή να βάλουν ό,τι χάλι θέλουν. Όταν θα κάνεις δικό σου ραδιόφωνο. Μου παίζατε δύο χρόνια τα. Μουσικάρες. Θες να πάμε να τις παίξετε μαζί. Δύο κοντίο να τις παίξετε. Γιατί είσαι έτσι τώρα. Μουσικάρες. Άσχετη. Άσχετη. Αν δεν υπάρχει μπουζούκι. Μαζί σου. Δεν υπάρχει μουσική. Αυτό δεν είναι μπουζούκι. Ποιο. Αυτά είναι τώρα βλάχο. Αυτό είναι τουμπερλέκι. Βλάχο τέτοια τώρα και. Τι, βλαχοαράβικα. Τι είναι αυτά τώρα τα. Του Άρντα τα τραγούδια τώρα. Τέτοια. Ο Άρντα λέει το μελαχρινάκι που έχει κοπεί από την εκπομπή. Την πιντάει. Μπα. Την πιντάει. Την πιντάει τίποτα. Λοιπόν. Τα εμπόδια εννοώ, ρε φίλε. Τα εμπόδια. Τα εμπόδια. Μάλιστα. Μπορεί να βάλει το ύψιλον, τι έχει ταινία. Συνήθως βλέπουμε πολύ ωραίες παρουσίες εκεί. Είναι το κανάλι του
Πάω να έχει τουρκικό. Πρόεδρο. Να βάλουμε ρε φίλε. Του πρόεδρου το κανάλι. Το οποίο ο Άρης θα πάρει να με τα δικαιώματα και ο Σαββίδης θα δώσει τα λεφτά στον Καρυπίδη και Καρυπίδη μη τολμήσεις και με τα λεφτά του, του Ιβάν κάνετε μεταγραφές, πήρατε τον Κολάσιο, έτσι δεν λέγανε στα ραδιόφωνα της πόλης πριν ένα μήνα. Η ομάδα που δεν θα πάρει άδεια γιατί έχει διπλό αφημία, έτσι δεν λέγανε χθες στην Αθήνα. Σε δύο ραδιόφωνα που με πήρε και ο Αεκτζής να με μαλώσει κιόλας. Ότι δεν τα λέω. Σήμερα. Ναι, αλλά τα λεφτά που τα βρήκε. Το έδωσε ο Σαββίδης από τα τηλεοπτικά προκαταβολή. Έτσι λέγανε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για να σε ενημερώσουν αυτοί που θέλουν το καλό του Άρη. Ναι. Και τελικά. Τελικά. Πήγαμε στο ε. Όχι. Από ε ξεκινάει το ΕΡΤ βέβαια. Δικαίωση. Ε. ΕΡΤ 1. Δευτέρα 9.30 ώρα το βράδυ. Έχει. Έχει μάτς. Έχει μάτς. Λαμία Άρης. Λαμία Άρης. Με Γιώργο Χαϊκάλη στην περιγραφή τηλεοπτική. Καλό είναι ο Χαϊκάλη. Και Νίκο Παδόπουλο στη ραδιοφωνική. Λοιπόν. Εσύ δεν κάνεις εγώ. Μαζί. Με τον τεχνικό θα είσαι. Δεν ξέρω βασικά πώς είναι τα δημοσιογραφικά για τις Λαμίες. Γιατί τελευταία φορά που πήγαμε ήταν πολύ στενά. Τώρα δεν ξέρω αν λόγω σου περιληκτά έχουν μεγαλώσει. Λες για να μην επειδή χωράω. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω για σένα, Χρυσαδέμου. Δεν μπορώ να μπω μέσα. Γιατί έχει αδυνατήσει και είναι γνωστό, έτσι. Τρία-τέσσερα πριν έβαλα δύο διακοπές. Εντάξει, διακοπές όλοι βάζουμε, Χρυσαδέμου, Άγγελο. Παραπάνω τώρα χειμώνα θα χάσει πάλι. Επειδή ήμασταν, θυμάμαι, στιγμωγμένοι πολύ όλοι δημοσιογράφοι. Μόνο το 20 εννοεί. Δεν διευκρινίσα πιο χειμώνα, το χειμώνα. Θα χάσει το περπάτημα, πάει στο βαθύλακο. Το Skype θα αλλάξει γιατί έχει ένα τουρκικό και εκνευρίζομαι. Αυτά. Δεν θέλω τουρκικά. Ε? Μπράβο. Τι έβαλε μέχρι. Βάλε, όχι Μέγκα. Βάλε Star. Με Star, με Star, με Star. Με Star θα είμαστε όλη τη χρονιά. Θα πάει εκπομπή 5 με 7 με Star. Γιατί έχει στο Star. Στο Star έχει ωραία παιδικά. Ορίστε. Τουρκικό και εδώ. Άλλαξε το. Τι γίνεται ρε φίλε. Έχει αλωθεί η Ελλάς. Βάλ τον Αντένα. Αντένα, ναι, έχει τον αυτό να το πώς το λένε. Τον Τόνι Σφίνο. Ή τέλος πάντων έχει τηλεπαιχνίδια ο Αντένα, οπότε είναι κοντά. Βάλε Κωνσταντίνου και Ελένης. Ένα θρησκευτικό. Ωραίο τέτοιο. Στη Σύρο ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεν κάνει λέει διακοπές. Πήγε από την Ιθάκη στην Τίνο. Την Τίνο στη Μύκονο. Την Μύκονο στη Σύρο. Διακοπές δεν κάνει. Εδώ ο Γιώργος Ογκάτος μας στέλνει ένα μπασκετικό θέμα. Νέα αίτηση κατά του εγκυητικής του Άρη από τον Γιάνκοβιτς. Διαβάζουμε. Λοιπόν, ανοιχτό λέει παραμένει το θέμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Άρη και τον Βλαδίμιρο Γιάνκοβιτς με τον 28χρονο καλαδοσφαιριστή να καταθέτει νέα αίτηση. Φάνο, μη με εκνευρίζεις κατά του που μου λες ότι για τα κλικ λέμε για το Σιώπη και το Μαρτίνες. Γιατί μετανιώνω μερικές φορές που απαντάω σε κάτι τέτοια. Θα πάω να τον υπογράψω εγώ τον το Σιώπη και τον Μαρτίνες. Που μου έλεγε πέρσι ότι δεν θα ανέβει η ομάδα. Μα θέλαμε κλικ. Γράφαμε κι εμείς ένα όνομα. Άντε τώρα, μην με εκνευρίζετε μερικοί. Ένα όνομα από την Αγγλία. Που είμαστε οι μόνοι που δεν βάλαμε για το Σιώπη. Τι να κάνουμε που έχει το ραντεβού ο Καρυπίδης με αυτούς εδώ πέρα και το ακυρώνουν και το πηγαίνουν μπροστά και πίσω. Τι θες να κάνουμε δηλαδή. Α πάμε να το συμφωνήσουμε, εμείς τον υπογράψουμε. Παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Ή να αφήσουμε την ελευθερία στο μισά τον Ολυμπιακό. Τις τελευταίες μέρες το μεταγραφών. Ό,τι μπουρδα σας έρχεται γράφετε τώρα. Με εκνεύρισε. Αλλάζουν πολλά μέσα σε λίγες ώρες. Εγώ φταίω που απαντάω, μου φαίνεται σε μερικούς. Μάλλον. Μάλλον αυτό γίνεται. Συμφωνείτε γενικά. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Το ότι φταίει γενικά ισχύει. Ισχύει λοιπόν. Πολλά αλλάζουν, ειδικά στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Δεν γίνεται όμως για μένα να αναφέρουμε το δεδομένο το οποίο υπάρχει, δηλαδή ότι ο Καρυπίδης αναμένεται εντός ημέρας να συναντηθεί με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τους δύο ποδοσφαιριστές. Όπως δεδομένο είναι και το όνομα του Πογκμπά, δεδομένο και το όνομα του Μαύραη και η στάση αναμονής που τηρεί ο Άρης για τους δύο ποδοσφαιριστές που έχει καταθέσει προτάσεις. Για τα κλικ δεν αφήνει ελεύθερο τον Ολυμπιακό Σιώπη. Μας είπατε ότι θα βγει σήμερα. Και αφού μας είπατε ότι θα τελειώσει σήμερα το θέμα, και δεν τελειώνει. Μα δεν έχει τελειώσει. Και δεν το υπογράφεις, Παπαδόπουλε, το Σιώπη. Δεν έχει τελειώσει ημέρα και μπορεί κιόλας να μην έχουμε και τελικά κάποια εξέλιξη. Αφού τους είπες σήμερα, για τα κλικ το κάνεις. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον Ολυμπιακό να τους πούμε, βγάλετε το όμως γιατί. Για το κλικ το κάνεις. Ή ό,τι είπες σήμερα και τον κρατάς στην πρίζα. Μάλιστα. Και το Μαύρο και για το κλικ τον βάλαμε. Για το κλικ τον βάλαμε και γίνεται. Δηλαδή πραγματικά μερικοί δεν σκέφτεστε έτσι. Όσοι δεν πάτε τη Δευτέρα στη Λαμία, πάμε. Στο διάλειμμα τον 6 και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα πράγματα για το παιχνίδι της Δευτέρας, για την πιθανή δεκάδα του Άρη, για το πώς αναμένεται να παρατάξει την Λαμία ο Μπάμπης Τενές και για τις τιμές των εισιτηρίων που θα φορούν τους φίλους του Άρη στο μάτς της Δευτέρας. Ποια δεκάδα να πεις?
Την πει τη Δευτέρα. Γιατί δεν ακούω. Γιατί να την, γιατί να την, κάνει, να την κάνει ο Τενές από τώρα. Θες. Το Τενές δεν ξέρει ακόμα τα κατεβάσει. Λοιπόν, με τα γραφικά. Εγώ λέω ότι μετά τη Λαμία θα γίνει ό,τι γίνει. Τι έκανες. Ήταν χαμηλωμένα. Ποιος είχε πει να τα κλείσει. Εγώ. Και τι τους ακούω να ακούς αυτόν. Δηλαδή τόση ώρα εγώ μιλούσα μόνος μου. Όχι. Μ' άκουγε μόνο εγώ. Όχι. Τα ακουστικά ήταν χαμηλωμένα, Χρήστο. Μπορείς να μην ξανακάνεις ότι σου λέει ο Παπαδόπουλος εκτός αν λείπω. Εκτός αν λείπω. Εκτός αν λείπω. Μα είπα. Εκτός αν λείπω. Εκτός αν το έχω πει εγώ να το κάνει. Εντάξει. Πες μας για τα μεταγραφικά. Τα μεταγραφικά. Εβδομάδα. Επιβεβαιώνεται 100% αυτό που έλεγα. Ότι δεν είναι θέμα Ολυμπιακού. Αλλά είναι θέμα Σιώπη και Μαρτίνες. Μάλιστα. Εντάξει. Τι. Και αν θέλουν αυτά τα παιδιά, για να μην πω, βάλω και τα άκια δίπλα, να έρθουν στον Άρη, θα έρθουν με τους όρους του Άρη. Αν δεν θέλουν, ας κάτσουν στον Ολυμπιακό. Βασικά, στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι μιλάμε για τον Άρη της Super League. Δεν μιλάμε για τον Άρη της Β' Εθνικής που έκανε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πρέπει όλοι να το αντιληφθούν αυτό. Ήδη οι στοιχηματικές εταιρείες το έχουν αντιληφθεί. Γιατί πριν 2-3 μέρες και μια εβδομάδα μάλλον, κάποιοι κάναν θέμα ότι ο Άρης είναι με πίσω τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανιόνιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα τελειώνει η προπαγάνδα κάποια στιγμή. Πάμε στο γεγονός. Δεν χάζεσαι στοιχηματικές. Εγώ θα ρίξω μια ψηλή στο Γιουνές 15 φραγκ. Να ρίξεις. Όπως επίσης, ναι, την άλλη εβδομάδα θεωρώ βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί χορηγός στη φανέλα. Στον πω εκτός αέρα ποιος είναι. 5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουμε. Αυτός είναι. Ποιος? Όχι. Αυτός. Αυτός εδώ ρε. 2-0. Αυτός εδώ. Ποιος? Ποιος είναι αυτός? Δεν βλέπεις. Βλέπω, αλλά σιγά μου στον πω. Λοιπόν, άρα θα παρουσιαστεί και φανέλα. Άρα θα πρέπει να μεριμνήσει και η ΠΑΕ να έχει φανέλες στο μάτς με τη Λάρισα που θα γίνει κανονικά στο Βικελίδης, με την διαβεβαίωση από την πλευρά της εταιρείας ότι θα είναι έτοιμο την άλλη Κυριακή το γήπεδο και θα γίνει κανονικά το παιχνίδι, και με έναν αστερίσκο ότι 100% έτοιμο θα είναι στο μάτς με το Λεβαδιακό. Αλλά ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι και δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα φεύγουν τα κομμάτια. Ελπίζω. Είχαμε πει ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Καλά, το σε καλύτερη κατάσταση από το χάλια που ήταν είναι το σε κακή κατάσταση. Θα είναι σε το σε καλύτερη από το χάλια είναι σε κακή. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα είναι. Από το... Και απολύτως έτοιμο νομίζω ότι θα είναι μέσα με τέλος Σεπτεμβρίου. Από το σέρνο με το περπατάω είναι καλύτερο. Το θέμα είναι να τρέχω. Έχουν βγει το μεταξύ από εδώ και για τη δεύτερη αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν έχουν βγει για την 7η αγωνιστική. Για την 7η αγωνιστική. Πάντως τον Άρη για τη Λαμία. Ναι. Πώς τον δίνει, Καστοφόρη. Λαμία Άρη. 2-50 Λαμία. 3-0-5 το Χ. 3-10 το διπλό του Άρη. Ευκαιρία. 3-10. Και έχει πέσει γιατί νομίζω ήταν 3,5. Ναι. Και έχει πέσει ο 3-10. Και με τη Λάρισα είναι 65. Δεν αξίζει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τα στοιχηματικά. Και επειδή το ανέφερες τώρα θα ψάξω να δω και τα ειδικά των ομάδων. Λοιπόν. Κάτσε. Ο Άρης είναι πέμπτος για πρωταθλητής χειμώνα. Στις αποδόσεις. Πρωταθλητής χειμώνα. Ναι. Είναι πέμπτος. Σχετική κατηγορία. Από ό,τι βλέπω. Με 50 απόδοση. Γιατί όχι. Για να δω τι άλλο έχει. Τραυματίσει λέει στους πρώτους 2. Τραυματίσει στους πρώτους 5. Τον Άρη για πεντάτα το δίνει 2,5. Πολύ καλό. Παίξε το. Γιατί όχι, ρε φίλε. Εδώ άλλος έπαιξε πρωταθλητή. Γιατί όχι. Και για υποβιβασμό, πρώτο φαβορή είναι η Λαμία με 3,75.
Και παρόλα αυτά είναι φαβορή να με κερδίσει. Είναι φαβορή, λέει, για να κερδίσει τον Άρη. Ναι. Είναι λίγο. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Και για να βρίσκεται, λέει, τελευταίος, λέει, τα Χριστούγεννα, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή με 3,90. Πάνω και από τη Λαμία. Μάλιστα. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε τον Άρη να ανεβαίνει πολύ στις αποδόσεις. Να χαμηλώνει αποδόσεις και να ανεβαίνει σχετικές λύσεις. Τέλος πάντων, για το παιχνίδι της Δευτέρας, ναι, έχουμε ακόμα βέβαια 3 μέρες. Ούτε σήμερα άνοιξε τα χαρτιά του Πάκου Ερέρα στην πρωινή προπόνηση. Ούτε πρόκειται. Καλά, δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Δεν θα τα άνοιξει. Λες, ε. Άμα γράψετε πώς έπαιξε, θα σας κυνηγάω στη Λαμία. Άμα χρήσατε, αυτά είναι ξεπερασμένα πλέον. Όχι, δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Είναι. Τι είστε, ρουφιάνοι της Λαμίας. Άμα θα πείτε στον Τενέ πώς θα παίξουμε. Τίποτα. Τώρα πρόσεξε, Βασίλη Καβαδία, πώς κάνω το γύρισμα. Όταν δούλευε σε εφημερίδα. Και έκανε τα πινακάκια. Ποτέ εγώ. Ποτέ. Τα πινακάκια δεν τα έκανε. Έβαζα 3 λάθη πάντως. Ναι, πάντα. Ναι. Επίτηδες. Επίτηδες. Ναι. Για να ξεγελάσω τον προπονητή. Είναι... Σε συνεννόηση μάλιστα με τον δικό μας προπονητή. Εντολοδόχος του προπονητή. Για να κάνουμε να μπερδεύουμε. Του Γιώργου του Φυρού. Του Φυρού και του Αναστόπουλου. Και του Αναστόπουλου. Και του Μπάμπη του Τενέ ως προπονητή του Άρη. Έτσι, μην διώξετε ποτέ. Βάλε ότι θα βάλω τον τέτοιον και δεν θα τον βάλω τελικά. Αυτά είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όχι, αυτά είναι ξεπερασμένα. Όχι, όχι. Κάτι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πρώτη αγωνιστική. Ο Τενές θα πάρει να στήσει την ομάδα με βάση αυτό που θα γράψεις εσύ. Μάλιστα. Τσεκαρισμένο είναι αυτό που σου λέω. Τσεκαρισμένο είναι. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Πάκο Ερέρα θα σας δουλέψει. Θα βάλει άλλους στην προπόνηση, ναι, άλλους θα γράψετε και άλλο σύστημα θα παίξει. Λοιπόν. Έχω για να συνεχίσω λίγο. Για να συνεχίσω λίγο. Δεν έδειξε πάλι κάτι στη σημερινή προπόνηση. Ούτε πρόκειται. Ένα πιθανό σχήμα πάντως που μπορεί να δούμε τη Δευτέρα. Και γιατί θα το πεις τώρα. Ας το πούμε τη Δευτέρα. Γιατί πρέπει να το πεις τώρα. Ακούει όλα μπαουτάρι στον νερό. Μπάμπης Τενές. Τι. Ακούει όλα μπαουτάρι στον νερό. Όχι, έχει βάλει εδώ 2-3 δικούς του που ακούνε. Το Γιώργο τον Αδάμ. Ποιον. Φίλος μας. Τον προγυμναστή της Λαμίας και του Άρη. Λοιπόν. Φίλος μας. Άμα τα πεις στον Τενέ είναι φίλος μας. Δεν θα τα πει. Φίλος μου ο Τένις, λοιπόν, το ξέρεις ότι έχω καλή σχέση με τον Μπάμπη. Μπράβο. Εντάξει. Δείξω, λοιπόν, βέβαια μετά από αυτά που του γράψα πρόπερση, αν έχουμε ακόμα καλή σχέση. Θα το διαπιστώσει τη Δευτέρα. Δευτέρα. Λοιπόν, μια πιθανή δεκάδα για τον Άρη. Στο μάτς Δευτέρας, μιας και δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα, γιατί θα λείπουμε αμφότερη. Περιλαμβάνει τον Κουέστα στο τέρμα, τον Τζανακάκη στο δεξιά άκρο της άμυνας, τον Βαλεριάνο στο αριστερό. Και ένας εκ των Βέλεθ, ήδη η Σόουζα, θα είναι ο παρτενέρ του Δελιζήση στα στόπερ. Πάντα με σύστημα 4-2-3-1, που εκτός απρόπτου θα δούμε από τον Ερέρα τη Δευτέρα. Ο Μπάσα με το Ματίγια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δίδυμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατά πάσα πιθανότητα ο Γκάμα θα πάρει φανέλα βασικού. Και θα τον δούμε στο δεξιά άκρο της επίθεσης με τον Ματέο Γκαρσία στο αριστερό και τον Τιγκινή στον άξονα ως επιτελικό μέσο πίσω από τον Χάμζα Γιουνές. Είναι μια πιθανή εντεκάδα του Άρη, δηλαδή πάνω κάτω αυτή που είδαμε κόντρα στον Μπας Γιάννενα το περασμένο Σάββατο. Έχει δοκιμάσει βέβαια διάφορα ο Ερέρα και γι' αυτό έτσι είναι λίγο θόλο το οποίο όσον αφορά την 11. Δηλαδή έχει δοκιμάσει και τον Παυλίδη στο 10, έχει δοκιμάσει και τον Ασλίδη στο 10. Έχει δοκιμάσει σχήμα με τον Ντιγκινή και τον Γκάμα μόνο, ας πούμε, στα άκρα της επίθεσης. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα. Θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση και αυτή της Κυριακής. Συνήθως η πρώτη τελευταία είναι αυτή που δείχνει την ενδεκάδα. Απλά και εμείς με τον Ερέρα, επειδή για πρώτη φορά μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνα, τον μαθαίνουμε και τον μαθαίνουν και οι παίχτες. Άρα νομίζω ότι ας περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση. Αλλά αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι θα δούμε στη Λαμία την ερχόμενη Δευτέρα. Για τον Μπάμπη τον Τενέ τώρα. Για να πούμε και τα του αντιπάλου, χαρίσατε, έτσι, να κάνουμε και εκεί την κατασκοπία της, με συγχωρείτε, της Λαμίας, την οποία μελέτησαν σήμερα, την ανέλησαν στο βίντεο οι ποδοσφαιριστές του Άρη μαζί με τον
Πάκο Ερέρα. Ούτε ο Τενές έχει ανοίξει τα χαρτιά του μέχρι στιγμής, αλλά το πιθανό σχήμα που θα δούμε από τον πρώην τεχνικό του Άρη, μεταξύ άλλων, έχει τον Σαράνοφ στο τέρμα, τον Αναστασιάδη, τον Αντέτζο και τον Ασίγμπα τριάδα στην άμυνα, τον Βάντερσον με τον Βασιλαντονόπουλο να είναι full back, σε ένα 3-4-3 κατά πάσα πιθανότητα που θα δούμε, τον Μπλάζης με τον Δημούτσο στο χώρο του κέντρου, τον Μπερτόλιο ως επιτελικό μέσο, τον Μπαράλη στην κορυφή και παίζεται μια θέση μεταξύ Επστάν και Καραγκούνη στη Λαμία. Για ξαναπέστε την δυνατικά της Λαμίας. Σαράνοφ στο τέρμα. Αντέτζο, Ασίγμπα και Αναστασιάδης τριάδα πίσω. Βασιλαντονόπουλος και Βάντερσον θα παίζουν όλη την πλευρά. Δημούτσος και Μπλάζιτς στο χώρο του κέντρου. Μπερτόλιο, Μπαράλες και ένας εκ των Επστάνη Καραγκούνη. Τόσο επιθετικά θα παίξει. Κοίτα, είναι ένα σύστημα το οποίο όταν επιτίθεται είναι 3-4-3-3-5-2. Όταν αμήνεται όμως είναι 5 πίσω. Η Λαμία τι θέλει, το 0. Κοίτα, η Λαμία είναι μια ομάδα πολύ σφιχτή στα μετόπιστεν, όπως αναφέρει το scouting report που έκανε ο Άρης την περασμένη εβδομάδα. Μια ομάδα που βασίζεται κυρίως στην άμυνά της. Κοίτα, για μένα η Λαμία είναι μια ομάδα που δεν... αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να της δώσει γήπεδο για να επιτεθεί αυτή και να προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτή. Για μένα η Λαμία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Η Λαμία το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να μείνεται. Άρα από τη στιγμή που ο Άρης, για μένα πάντως, ξαναλέω, έτσι δική μου γνώμη είναι αυτή, δεν είναι 100% έτοιμος, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει στα πλαίσια της σκοπιμότητας είναι να δώσει γήπεδο στη Λαμία, να ανέβει η Λαμία ψηλά και αν παίζει στην παγίδα να χτυπήσει την αντεπίθεση στο ανοιχτό γήπεδο με τους γρήγορους μεσοπαιδευτικούς, ο οποίος έχει Χρυσανθέμου. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Γιατί επειδή είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα σαν μετώπισεν, θα δυσκολευτείς να σκοράρεις αν πάρεις εσύ την μπάλα και παίξεις εσύ και έχεις τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Πάντα λέω για αυτή τη χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Διαφωνείς? Όχι. Δεν διαφωνείς μαζί μου? Πώς και έγινε αυτό? Ασχολούμαι με κάτι άλλο γι' αυτό, μετά θα διαφωνήσω. Γιατί μου έκανε λίγο εντύπωση, Χρυσανθέμη, ότι δεν διαφωνείς. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Είναι ένας τρόπος να προσεγγίσει ο Άρης το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Λαμία. Για να παίξει έξυπνα, να πετύχει γρήγορα πρώτος γκολ και μετά να ανοίξει τη Λαμία. Και να μπορέσει να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει στα μέτρα του. Κατάλαβες? Αυτό. Γι' αυτό το αναφέρω. Πολλά περισσότερα όμως θα δούμε τη Δευτέρα. 9.30 ώρα που είναι και το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει παρουσία και των φίλων του Άρη, αφού μετά από αυτή την αποφασίζομεν και διατάσσομεν εντολή της αστυνομίας να μην πάει κανένας και ότι όποιος πάει θα συλληφθεί, υπήρξε η απόφαση του Γιώργου Βασιλιάδη, ο οποίος επέτρεψε την μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Άρη στη Λαμία το παιχνίδι της Δευτέρας. Βέβαια είδα κάτι εισιτήρια κοσάρια από τον κύριο Παναγιά Παπαϊωάννου Χρυσανθέμου. Και τι να κάνω τώρα? Εντάξει, θα τα δώσουν, θα βρεθούν πολλοί που θα τα δώσουν. Για, να σου πω κάτι, θα σου πω το εξής. Ναι. Θεωρώ τραγικό το να είναι 20 ευρώ το εισιτήριο. Είναι όσο να είναι. Απ' την άλλη το γήπεδο της Λαμίας. Τι να κάνουμε τώρα? Βάλεις όσο θέλει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, ναι, που να λέει ότι το εκτός έδρας εισιτήριο θα είναι maximum 10-15 ευρώ. Ναι. Και 15, έτσι, πολλά. Εγώ σου λέω, πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Ναι. Κάποτε υπήρχε, γι' αυτό το λέω. 15 ναι, ευρώ ήταν. Ναι. Έτσι, ό,τι θέλει θα κάνει ο καθένας. Είναι το γήπεδό του. Δηλαδή θα σου πει, μου λες γιατί μου απαγορεύεις τη μετακίνηση. Ξεαπαγορεύεται η μετακίνηση, μου λες είναι ακριβό το εισιτήριο. Ρε φίλε, άμα θες. Και άμα δεν θες, μην πας. Άμα δεν θες, μην πας. Δικό μου το γήπεδο. Κάνεις το δικό σου το γήπεδο, τι θες. Απ' την άλλη, πάμε στο δικό κομμάτι. Είναι τραγικό. Στο γήπεδο της Λαμίας 20 ευρώ. Είναι μια τακτική που ακολουθεί η επισέρα των κ. Πανόπουλος στο γήπεδο της Ξάνθης. Και τη βλέπουμε να εφαρμόζεται και στο παιχνίδι της Δευτέρας. Πάντως αρκετός κόσμος αναμένεται να βρεθεί. Από τη στιγμή που επιτράπηκε μονομένη μετακίνηση, θα βρεθούν αρκετοί και από Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές. Θα δώσουν το παρόν στο παιχνίδι με την Λαμία, από την οποία ο Άρης φυσικά δεν έχει τόσο ευχάριστες αναμνήσεις λόγω των όσων έγιναν προδιετίας με τη συγκεκριμένη ομάδα, και είναι και ένα γήπεδο
που ξυπνάει άσχημες μνήμες και για αγωνιστικούς λόγους, γιατί αυτά που ανέφερα πριν ήταν εκτός γηπέδου. Και είναι το φιλικό, ρε φίλε, στο οποίο ήμασταν το 4-0 που είχε χάσει ο Άρης. Τότε με Νίκο Αναστόπουλο στην προετοιμασία. Λοιπόν, άλλη ομάδα όμως τότε, άλλη ομάδα τώρα. Ο Άρης είναι καλύτερος. Είναι το φαβορί άσχετα με τα ποσοστά που διαβάζουμε στοιχηματικές, αλλά πρέπει να τα αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Το ευχάριστο για τον Ερέρα είναι ότι έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του και δεν αντιμετώπισε και ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στην εβδομάδα. Από τη στιγμή που και από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε η προετοιμασία μπήκε και ο Βελέθ κανονικά στο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους παίχτες. Και το συγκεκριμένο είναι πολύ πιθανό κιόλας να το δούμε στο αρχικό σχήμα. Αν δεν επιλέξει το Σόουζα τελικά ο Ερέρα. Ανάλογα και με το πώς θέλει να περιορίσει τον αντίπαλο σε συγκεκριμένα πράγματα του παιχνιδιού του, με τη Λαμία να προβλέπω εγώ ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει πολύ στον αέρα τον Άρη μέσα από τις στατικές φάσεις. Θα δούμε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, φίλε, για το σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις εσύ, γιατί σε βλέπω ασχολείσαι με το κινητό σου όλη την ώρα. Δεν ψήνεις ιδιαίτερα. Τέλος πάντων. Πάνε σε διάλειμμα. Να πάω σε διάλειμμα είναι και 25 χρυσάνθε. Πάω σε διάλειμμα. Βασίλειο, θα είμαι break. Από τις 5.30. Όχι. 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 Το έπαιξε, αδελφέ μου. Το έπαιξε, ναι. Ωραία. Το έπαιξε το διάλειμμα. Το... Πάνε τώρα στο break για να ανοίξουμε γραμμές μετά. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Αχ. 2-31-0. 2-87 και 3 οχτάρια. Ναι. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι και τις 7 που θα πάμε, ναι, μαζί. Λοιπόν. Ωραία, έκανε, λέει, κατάψη εγγυητική ο Γιάκοβιτς, γιατί τον οφείλω ότι τα χρήματα. Συγχαρητήρια. Πάμε να τα πάρει. Πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε να πάρει τα 60.000 από τα 110. Συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς την αλλάξουμε την εγγυητική, ρε Γιάκοβιτς. Και εσύ ο δικηγόρος του Λαμπρόπουλος, μην χάσει. Αμέσως έκανε την εγγυητική, πήρε τηλέφωνο. Παιδιά, έκανα εγγυητική, έκανα κατάπτωση. Στεναχωρηθήκαμε. Πάμε στον πρώτο φίλο. Όχι, να μην πάμε. Ωραία, δεν θα πάμε. Να πάμε. Ωραία. Καλησπέρα σας. Όχι, δεν θα πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μισό λεπτό, κύριε μου, γιατί έχει βγει ανακοίνωση του κυρίου Καρυπίδη. Θέλετε να την ακούσετε? Φυσικά. Ωραία. Θα διαβάσει, διαβάσω. Καρυπίδη είναι, φίλε, εγώ διαβάσω. Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, φίλε. Καρυπίδη, συγγνώμη, φίλε. Περίμενε. Λοιπόν. Διαβάζω. Το νέο πρώτο. Τσιν Τσον Τσαν. Τσιν Καρυπίδη. Λοιπόν. Τσιν Άρης FC. Χρυσανθέ. Τι. Το νέο πρωτάθλημα, λέει ο πρόεδρος, βρίσκεται πρώτον πυλών και ο Άρης είναι ξανά εδώ. Στην Super League, εκεί όπου ανήκει. 4 χρόνια απουσίας ήταν πολλά, αλλά αυτά αποτελούν πλέον μια ανάμνηση. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας και μόνο αυτά σκεφτόμαστε. Μηδενίσαμε το κοντέρ και ξεκινάμε από την αρχή. Το ταξίδι τώρα αρχίζει και θα είναι μεγάλο. Έχουμε μεγάλη όρεξη και δίψα, έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε στόχους και θα πάμε βήμα-βήμα. Με ρεαλισμό και με ταπεινότητα, βάζοντας καθημερινά ένα λιθαράκι. Προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή, τον κύριο Ερέρα, και στη συνεργασία μαζί του στελεχώσαμε το ρόστερ με ποιοτικούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές που συνθέτουν ένα σύνολο ικανό για σημαντικά πράγματα. Μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα προοδεύει και θα αρέσει με το ποδόσφαιρο που θα αποδίδει. Ο Άρης επέστρεψε για να πάρει ξανά τη θέση που του αρμόζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που επιβάλλει το βάρος της φανέλας του. Δεν μας λείπει τίποτα, δεν φοβόμαστε κανέναν. Αυτός είναι ο τίτλος. Είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Αυτός είναι ο τίτλος. Έχει δώσει ωραίες ατάκες. Το ταξίδι τώρα αρχίζει και θα είναι μεγάλο. Όχι, φίλε, αυτά τα ταξίδια που αρχίζει να τα βάλεις με τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη. Λοιπόν. Τι θες να βάλουμε, φίλε? Είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Σε αυτή την προσπάθεια. Αυτά τα σκέφτηκε ο Καρυπίδης μόνος του. Σε αυτή την προσπάθεια είμαι βέβαιος ότι μπροστά θα σταθεί ο κόσμος μας. Η συσπήρωση του κόσμου γύρω από την ομάδα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο. Χρειάζεται και αξίζει τη συμπαράσταση του κόσμου η προσπάθεια που ξεκινάει. Περιμένω όλοι να μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον προπονητή και τους παίκτες, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά περισσότερο στα δύσκολα. Και θα συναντήσουμε και δυσκολίες στην πορεία. Κανείς όμως δεν θα μπορέσει να μας φράξει το δρόμο, εφόσον εμείς είμαστε ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι θα ορίζουμε εμείς τις τύχες μας. Να έχουμε μια καλή χρονιά, να δούμε ένα καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πάνω απ' όλα να χαρούμε πολλές επιτυχίες με τον Άρη μας. Βάμος, λέει ο Καρυπίδης, που είναι άπειρος, έπρεπε να το πει στα κινέζικα το τελευταίο. Πώς είναι το πάμε στα κινέζικα, ρε?
Δεν γνωρίζω. Τι τους έχουμε, τους πληρώνουμε εδώ πέρα, καβαδί αυτούς. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρει κινέζικα. Αδελώστε είναι δυνατόν. Να δηλώσω την παρέτησή μου. Γραπτός και άνευ αποδοχών και αποδοχών. Φυσικά. Κάτσε. Απέλησέ με τούτο. Πολύ ωραίο μαντήλι φοράει ο πρόεδρος. Είναι από συνεδρίαση. Εξαιρετικό. Από την προηγούμενη συνεδρίαση νομίζω ότι η Super League είναι Louis Vuitton. Ναι. Παρακαλώ κυρία μου, τώρα μπορείτε να σχολιάσετε και την τοποθέτηση του Προέδρου. Πελάτη στο τηλέφωνο. Πελάτη. Έτσι του λένε. Λοιπόν, να σχολιάσω τον Πρόεδρο. Ναι. Θα το σχολιάσω όταν θα το πάρει στα χέρια του το Μαστραπά. Τότε θα το σχολιάσω. Του πρωταθλήματος του κυπέλου. Χωρίστε. Τι. Του πρωταθλήματος. Ναι. Και το 2.50 για να είναι μέσα στην πεντάδα είναι δώρο. Αλλά και πρώτος στο πρώτο γύρο πάλι είναι δώρο. Μάλιστα. Ό,τι και να είναι. Μόνο μην είναι δώρο άδωρο. Ο Θεός της μπάλας, αλλά θέλει, δεν στο πρόγραμμα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έκπληξη μεγάλη του Υπουργού. Δεν το περίμενα. Πήγε κόντρα στο διευθυντή. Ή μήπως δεν είναι έκπληξη. Ποιον διευθυντή? Τον αστυνομικό της Λαμίας. Α! Α! Νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Υπουργός ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, με ποια έννοια? Ότι θα ξεφτιλίζονταν. Και μην βλέπει, δεν ήταν μόνο ο Άρης, ήταν και ο Παναθηναϊκός. Τι θα κάνανε? Όποιος περπατούσε στο δρόμο θα τον πιάνανε και τον βάζανε μέσα? Κοίταξε να δεις, έτερον εκάτερον αυτό. Εγώ θέλω να σου πω ότι τώρα το μπαλάκι πέφτει πάλι σε εμάς. Η εξυπνάδα και το μυαλό να κερδίσουμε κάποια πράγματα από αυτό που έγινε, γιατί έχουμε και άλλα παιχνίδια. Έχουμε Λάρισα, Γιάννενα, Ξάνθη, Πανιόνιο. Έχουμε και άλλα παιχνίδια που θέλουμε να είμαστε εκεί. Ναι. Και αν το κερδίσουμε αυτό το πρώτο στοιχηματάκι, θα κερδίσουμε και στα Γιάννενα το στοίχημα. Δεν θα έχει κανένας να πει καμιά κουβέντα. Γι' αυτό προσοχή. Θέλει όχι μόνο προσοχή, θέλει εξυπνάδα ως προς αυτά που θα συναντήσουμε από τους αστυνομικούς εκεί και αυτά που ίσως ακούσουμε εκεί και ίσως μας κάνουν εκεί για να αντιστραφεί το κλίμα. Γιατί όταν έχει και ζέστα και καλοκαίρι, ξέρεις, τα νεύρα είναι πάνω στο κεφάλι και είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτά τα 4-4-2 και τα 4-3-3, η όλη ιστορία είναι, κύριε Παπαδόπουλε, να μπει η μπάλα μέσα. Δεν ξέρω αν ο χώρος θα είναι ανοιχτός ή αν ο χώρος θα είναι κλειστός. Εγώ δεν πληρώνω έναν παίχτη για τον ανοιχτό χώρο. Εγώ τον παίχτη τον πληρώνω για τον κλειστό το χώρο. Εμείς δηλαδή θα δίνουμε την μπάλα σε αυτούς και θα τους πούμε ανεβείτε. Εγώ στο λέω για αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτοί θα τη δίνουν σε εμάς και θα μας λένε ανεβείτε εσείς. Εγώ στο λέω για το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν στο λέω γενικότερα για μέσα στη χρονιά. Αυτό το παιχνίδι θα πάρθει με ατομική ενέργεια. Ατομική ενέργεια. Ναι. Δεν σημαίνει μην ατομική ενέργεια. Μην υποτιμάς τον Μπάμπη Τενέ. Μην τον υποτιμάς. Ο Τενέ εδώ το παιχνίδι είναι μανούλα. Ίσα-ίσα ποτέ δεν υποτίμησα. Εγώ προσωπικά δεν υποτίμησα ποτέ κανένα. Όχι προπονητή, όχι ομάδα, όχι παίχτη, κανένα και τίποτα. Γιατί όλοι στο ποδόσφαιρο έχουν δικαίωμα. Όλοι και οι πάντες. Βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν. Ας ευχηθούμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Και άκουσα δελτίο καιρού και λέει από εβδομάδα βροχές, πτώσεις θερμοκρασίας, ανέμους. Αρχίζει το πρωτάθλημα, ρε φίλε, ωραία. Επιτέλους. Λες, δεν το πιστεύω να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί φτάνει με τη ζέστη. Τέλος πάντων. Ναι. Αφού ήρθε τώρα και το αφεντικό, κύριε Παπαδόπουλο, ναι, πέρα δίπλα στην κύριο Σαλμίδα. Ήρθε η ώρα να φύγω με άδεια εγώ, έχεις δίκιο. Και ήρθε η ώρα. Πάρε. Όχι την άλλη εβδομάδα, μετά τη Λάρισα, Αθανάση, μετά τη Λάρισα. Πάρε μια άδεια, γιατί σε είδα. Προσεμιθήκη συνολικά. Ήρθε στο καφτατζόγλιο. Ναι, δεν κουράστηκε. Κουράστηκε. Ήρθε στο καφτατζόγλιο, Αθανάση. Κάνει δύο ώρες εκπομπή. Δύο! Λες και βαράει 10 ώρες στην οικοδομή το γκασμά. Δύο! Κοίταξε, έτσι είναι τα αφεντικά. Φέρουν κάνα μήνα άδεια και μετά βγάζουν και γλώσσα. Τα αφεντικά έρχονται από τις 9 το πρωί και φεύγουν 9 το βράδυ και δεν διαμαρτυρώνται. Επιλογή σου είναι.
Άντε καλά, και αυτό να σε δω το δίκιο. Παρέμβαση εισαγγελέα για την κατάσταση γέφυρας που συνδέει το λιμάνι με το δικό δίκτυο Θεσσαλονίκης. Τώρα με πάτε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό σε κλείνω, γιατί έχω κι άλλους ακροατές. Έτσι, αφού έχεις άλλους ακροατές, θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Πες το. Ότι άμα θα σε πάρω μαζί στο φορτηγό και προπατήσουμε εκείνη τη γέφυρα, θα σε δέσω με τη ζώνη ασφαλείας, γιατί πάνω από τα 35 χιλιόμετρα υπάρχει περίπτωση να βγάλεις τον αφιένα σου. Ναι. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μάλιστα. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει. Άντε λοιπόν, να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Είναι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Στον επόμενο. Γεια σας. Φίλε, τι χαλάρα είναι αυτή που χθες. Τι. Τι χαλάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Είσαι χίκεση, εντάξει. Είσαι χίκεση. Στέλιο, άστο να μιλάει. Δεν ξέρει πότε να σταματήσει. Το έχω πει πολλές φορές. Ανοίγει το στόμα του, λέει αυτά που λέει και μετά θα λέει μη Στέλιο, μη Γιάννη. Είσαι χίκεση. Γιάννη, μη. Είσαι χί. Κάποιος το έλεγε πριν κάμια 15 χρόνια. Μη Γιάννη, μη το χτυπάς άλλο. Μη. Και μετά ξέρεις τι έλεγε. Δεν το ξέρω. Θα σε καταγράφω. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Καταγράφονται, φίλε, όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Οι απειλές που αφήνεις στον αέρα. Απειλές. Εγώ σου περιέγραψα ένα πραγματικό γεγονός προ 15 ετία. Τι γεγονός ήταν. Που έλεγε ένας, μη Γιάννη, μη το χτυπάς άλλο. Ποιον. Α. Αφές και ονοματεπώνυμο εσύ. Δεν σας πω και ποιοι το χτυπούσαν. Ένα πραγματικό γεγονός. Έτσι υπόθηκε στον αέρα της πόλης. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Άνοιξε το στόμα σου και πες τον κύριο Στέλιο αυτά που είπες. Ναι. Πες τον αδερφέ μου, με ποιον μαζί το διάλεξε το χαλί αυτό. Με σένα. Α, μαζί το διάλεξατε. Ρε Στέλιο, εσύ από σένα δεν περίμενα τέτοιο πράγμα. Τι λες, φίλε μου. Καταρχήν λέει Άρη. Α, περίμενε λίγο. Λέει Άρη Θεέ. Άρη Θεέ λέει, δεν λέει Άρη. Ναι. Εσένα τώρα που σε θυμήθηκα, περίμενε λίγο, γιατί είμαι λίγο χαμένος αυτές τις μέρες, είναι η αλήθεια με το θέμα μας, το ξέρεις. Αλλά προχθές πήγα στην πιο διάσημη μπουγάτσα της Θεσσαλονίκης, πήγα βράδυ. Στη Μητροπόλεως. Αργά. Να, στη Μητροπόλεως. Αργά, στη γνωστή περιοχή που μέναμε κάποτε και πηγαίναμε και σχολείο. Αδέρφια μου και οι δύο. Και μου είπε ο γνωστός. Πού ήσταν μαζί σε αυτό το περιστατικό που έλεγα πριν. Λοιπόν, και μου είπε ο γνωστός πράγματα για σένα που δεν μπορεί να τα πω στον αέρα. Α, όχι, θα μου τα πει και τη βία. Ότι έχει εξαφανιστεί, ότι παντόφλε, κράξιμο, πολύ χοντρό. Ναι, χαρά. Μετά μου είπε, με ποιον είναι κουνιάδος. Και τον έκραξα εγώ. Με ποιον είναι. Α. Συνθηματικά είναι αυτά. Ναι, δεν μου λες. Το πινελί της πόλης. Επειδή λίγο εκεί στη Βόρεια Χαλκιδική, εκεί παλιόχωρα Ριζάκη, γιατί έφυγα από το Πολύχρονο και γύρισα πως θα δω. Και εγώ εδώ θα είμαι. Δεν ακουγόμασταν καλά. Ναι, έτσι, και άκουγα το Περίνε και κνευριζόμουν. Ναι, φιλάρικη μου. Τι έχουμε με τα γραφικά. Τίποτα. Δεν άκουσα. Ησυχία, τάξη και ανασφάλεια. Τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Πάει να πάρει το διπλό στη Λαμία και μετά θα τα δούμε τα μεταγραφικά. Το κατάλαβα. Εγώ από τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος. Κάνει δήλωση ο πρόεδρος, πάμε πει δεν θα έχουμε τίποτα. Έτσι είναι η πρόεδρα. Μπράβο. Για να είστε καλά. Δήλωση, λοιπόν, πάνε Νικολάκη, να φτιάξει κανένα λεωφορείο. Λικολάκι, τι είναι εξάσκημα. Το νου σου. Το νου σου. Έτσι. Το νου σου. Το νου σου. Βάλα πέσει το τραγούδι. Βάλα το τραγούδι. Μπράβο. Βάλα το τραγούδι. Έγινε. Γεια σου, Στέλιο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Άντε, γεια σας. Έχουμε άλλο Βασίλη. Άντε, γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα και σε εσάς. Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, που λέγαμε προχθές για το 4-5-1. 4-5-1. Για τα οχτάρια. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μιας και μιλήσατε λίγο για στοίχημα και για αποδόσεις. Ναι. Βλέπω ότι έπεσε το άσος της Λαμίας. Έπεσε. Ναι, τι εννοείς, δηλαδή ξεκίνησε 2,63 η Λαμία, 2,80 ο Άρης. Ναι. Στο 2,80 ξεκίνησε ο Άρης. 2,80 ξεκίνησε. Άρα, όταν βγήκαν οι αποδόσεις. Εγώ και στο 3,5 τον πέτυχα τον Άρη. 3,5 στην εταιρεία που βλέπετε δεν ήταν. Δεν ήταν, που βλέπετε δεν ήταν συγκεκριμένη. Εγώ βλέπω, δεν έχω πρόβλημα, εγώ βλέπω στοίχημα, tip bet. Συνήθως αυτές και Ιντερβέτεν, αυτές τις τρεις βλέπω συνήθως. Λέω εγώ, ξεκίνησα από 2,63 ο Άσος, 2,80 το 3,10 είναι δώρο πάντως. Άκου λίγο. Ο Άσος της Σπάρτης, τότε που λέγανε ότι στηθήκαμε, καλά, ναι, το θυμάμαι. Ήταν 1,17. Πολύ ωραίο διπλό. Πάρ το 0,3.
Πολύ ωραίο διπλό, οικονομήσαμε καλά εκείνη τη μέρα. Ναι, αλλά μιας και μιλάτε για στοίχημα, να σας πω, να σας δώσω ένα ωραίο. Mm-hmm. Έχει handicap, την εταιρεία που ανέφερα πριν, συν 27, handicap σεζόν, συν 27 στον Άρη. Θα βάλουμε πάνω από 27 γκολ δηλαδή. Όχι, συν 27, στην βαθμολογία από τον πρώτο. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε τώρα, παίρνουμε δηλαδή, το παράδειγμα... Να έχει 80 Ολυμπιακός δηλαδή και να έχουμε εμείς, τέτοιο, 50, μέχρι 52. 53. Με 53 κερδίζουμε. Με 52 κερδίζουμε. Το χάνεις. Με 53 κερδίζουμε. Ναι. Είναι δώρο. Είναι δώρο. 14 απόδοση. Όποιος το πρόλαβε, το πρόλαβε, πρώτο. Παιδιά, να ξέρετε. Με πόσο συν απόδοση? 27 βαθμούς. Πόσο 14. Βάλε 50. Και με 3,70 τη Λίβερπουλ. Ναι. Κάνεις μια ωραία απόδοση 52. Πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Εντάξει τώρα, αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Φιλέ, θα κερδίσουμε τον Άρη σίγουρα και θα χάσουμε τη Λίβερπουλ. Θα είναι να βγει του Άρη. Παρά της Λίβερπουλ. Αλλά του Άρη η απόδοση είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να τερματίσουμε δεύτερη με 28 βαθμούς από τον πρώτο. Θα έχει τόσο μεγάλη. Τότε τι γίνεται. Τότε τι γίνεται. Σκέφτεσαι να τερματίσουμε δεύτερη και να είναι 28 βαθμούς ο πρώτος Ολυμπιακός. Και, και, να, και, να, και να βρίζουμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε. Θέλει λίγο υπομονή, παιδιά, στα πρώτα 4-5 παιχνίδια. Έτσι όπως έχω δει την ομάδα. Θέλει υπομονή και πρέπει όσοι σκέφτονται, άμα χτύπα ξύλο χάσουμε ή φέρουμε χ πρωταγωνιστική, όσοι σκέφτονται να μην πάνε στο γήπεδο από αυτό, να σκεφτούν πού ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστό. Αυτό ακριβώς. Παρ' όλα αυτά πρέπει η ομάδα να πάει να κερδίσει. Η ομάδα εννοείται ότι πρέπει να πάει να κερδίσει. Δεν το συζητάμε. Με μια νίκη στη Λαμία τη Δευτέρα θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Βικελίδη με τη Λάρισα. Και κάτι τελευταίο. Χρήσανθε, θέλω ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από σένα. Για ποιο πράγμα? Επειδή ασχολείσαι γενικά. Ναι. Επειδή σε αυτή την πόλη μας έχουν λίγο ζαλίσει με τα διαρκεία του συμπολίτη στην μπάλα. Θέλω αν μπορείς να κάνεις ένα ρεπορτάζ. Και για τα διαρκεία του στο μπάσκετ. Γιατί άκουσα ότι σήμερα έσπασε το φράγμα των 13 διαρκείας. Αν είναι αλήθεια, θέλω ένα ρεπορτάζ απλά. Έχω Basket City, θα τα αποκαλύψει όλα την άλλη Τρίτη. Για το αν θα κάνουν blackjack στα διαρκεία στο μπάσκετ. Αυτό απλά γιατί με blackjack, με black... μόνο για την μπάλα. Εντάξει. Καλό είναι. Έτσι. Να σου πω κάτι, στα πανηγύρια είναι καλό, όλοι βρίσκονται. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι στην καθημερινότητα και στη διάρκεια και στα ζόρια. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν πρέπει να έχει μια πιο μαζική παρουσία στο γήπεδο και ο κόσμος του να στηρίξει την προσπάθεια. Είναι κάτι άλλο αυτό. Αλλά και εγώ αν έπαιζα, να σου πω κάτι, αν και εμένα μου χάρισε 40 εκατομμύρια, ήμουνα στην Πούδρα, στην εταιρεία του προέδρου μου περνούσαν τροπολογία να του χαρίσουν και εκεί 33 εκατομμύρια. Ήμουνα πουδράτος, όλα τζετ. Να δεις τι ωραία θα είχα 20.000 διαρκείας. Μια χαρά. Μια χαρά. Άμα έπαιζες και Champions League προγραμματικά. Όταν έχω όμως 3.000 και 4.000 μετά από 4 χρόνια στη Γάμα και στη Βήτα, και αυτό σημαίνει κάτι. 4.000 τώρα, άμα πάρεις το διπλό, την άλλη εβδομάδα... Άχι, θα δούμε. Θα δούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό δρόμο και με το διπλό. Να είσαι καλά. Πρέπει ο μεγάλος Ζαχουδάνης, ο γνωστός αυτός. Τι έκανε? Ζαχουδάνης, όχι ο original. Ποιος? Αυτός που βρίσκεται στη Σαλονίκη και έχει μείνει πίσω. Ο Ζαχουδάνης Σαλονίκης, ο μπλε τροβαδούρος, αυτός εδώ πέρα ξέρει ποιος λέω, θα φάει πολύ ξεφωνητό έτσι και δεν εκπληρώσει την προφητεία. Και αυτός που ο οποίος ταξιδεύουν μαζί. Αυτός, κάποιοι, ένας Χρήστος μου είπανε, από γνωστό ταξιδιωτικό πρακτορείο. Θα φάνε πολύ ξεφωνητό. Να πάμε στον προειδοποιήστε με αυτό. Να πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καρτάσια από Αθήνα τηλεφωνώ, σας περιμένουμε όλους Δευτέρα. Στην Αθήνα. Θέλω ενθουσιασμό, δεν θέλω κατεβασμένα κεφάλια από τι θα κάνουμε, χ και τέτοια. Πού το είδες το κατεβασμένο κεφάλι? Τώρα μόνο το διπλό υπάρχει, να ξέρετε, και με 3-0. Άντε να ανεβαίνουμε λίγο γιατί έχουμε πέσει πολύ, πολλά χρόνια τώρα και μας έγινε συνήθεια. Έτσι. Άντε. Άντε Αργιανάρα. Κάτω τώρα, η ΑΕΚ να πούμε με 9 Έλληνες κατεβαίνει να πούμε για Champions League και εγώ θα βάλω τώρα, κανονίστε την πορεία σας, θέλω ψυχώς τα παιδιά τα δικά μας τουλάχιστον εκεί πέρα που ξέρουν για ποιον παίζουν. Ναι. Αν
οι άλλοι δεν ξέρουν, άσυ, εντάξει, οι άλλοι είναι σκέτοι μισθοφόροι. Ναι. Και αυτούς τους φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια, μια ζωή από εκεί την πατάμε. Αλλά ναι, κανονίστε να, λίγο να φτιάξουμε κλίμα, παιδιά, και δεν θέλω τραγουδάκια σαν άλλες χρονιές, μισή ώρα, μια ώρα πριν το παιχνίδι. Ναι. Κάτι χαζά παλαβά, αντί για συνθήματα και τέτοια. Χώστε τα συνθήματα και ενωθείτε, δεν πάει άλλο. Έτσι. Άιτ, σας περιμένουμε, γεια. Να είσαι καλά, φίλε. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία. Τι ώρα είναι και 51, άλλα 10 λεπτά έχουμε μέχρι το φινάλε της. Ξεφωνίζει το Ζόγκα ο Χριστός, να ξέρεις, ότι μόνο τα πόδια του λέει βγάζει. Εγώ σας λέω, σήμερα είμαι διαθέσιμος. Αφού πάω στο καθήκον, μετά το βράδυ σας πάω μια βόλτα. Λοιπόν, μέχρι τις 11 όμως. Μετά. Τι. Πού είναι ελεύθερος είμαι εγώ. Πήγα στην Καλλιτική. Α, ωραία. Εδώ. Home Alone, θα δω την ταινία το 3. Έχει το 3. Από το Home Alone. Από το Home Alone, μάλιστα. Ναι. Είχα βγάλει και 3, σωστά. Τι? Είχα βγάλει και 3 αυτή. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, έχεις ακόμα 6 λεπτά. 7. Θες να πεις κάτι, να πεις στον Τενέ κάτι. Στον Τενέ, τι να πω. Οπότε θα τα πούμε τη Δευτέρα από κοντά. Για την κατάπτωση εγκυητικής του Γιάκοβιτς ισχύει το θέμα. Ναι. Το είπαμε και πριν. Το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο καλαθοσφαιριστής. Είναι μια κατάπτωση εγκυητικής. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα τρελαθούμε. Το ξέρουμε, θα έχουμε τέτοια θέματα. Σε όλη τη χρονιά θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Με προσοχή, με το σωστό τρόπο και νομίζω ότι ξέρουν στην ΚΑΕ να το αντιμετωπίσουν, θα το αντιμετωπίσουν. Μην τρελαίνεστε. Και πέρα ότι είναι μια πραγματικότητα, είναι γεγονός. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε. Το κρύψεις. Ναι. Τι κατάπτωση εγκυητική στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πήγε. Θα βγει ανακοίνωση που θα το λέει. Επειδή πολύ το πες, το έκανε. Φυσικά και πρέπει να τα λες. Όταν δεν τα λες, γιατί δεν τα λες. Τα λες γιατί τα είπες. Τέλος πάντων, τέτοια πράγματα. Τέτοια, και να πάει ο Άρης και να κάνει. Δεν είναι ούτε φοβερό ούτε τρομερό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα βρεθεί άκρη, εγώ πιστεύω. 100% δεν έχουν βρεθεί με άλλα και άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε όλα και για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Περισσότερα τη Δευτέρα από την Λαμία και το παιχνίδι του Άρη. Το πρώτο για την φετινή σεζόν. Από Δευτέρα, όπως φαίνεται και τα μεταγραφικά. Και εξελίξεις για stopper, half, extreme, κουλουπού. Τρίτη. Από Τρίτη βασικά και μετά, ναι, αλλά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μόνο ο Βίτορ μπορεί να κλείσει. Μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί πάνω κάτω είναι και μια σχεδόν τελειωμένη περίπτωση συγκεκριμένη. Του Βραζιλιάνου, 24 Βραζιλιάνου, extreme και αριστερό back της ΑΕΚ. Να κλείσουμε σιγά σιγά, λέτε. Θες με το ζόρι να μάθω. Σιγά. Εδώ, να δώσω. Για να δω. Μόνο παιδό είναι. Όχι, το χώρισε. Ποιο? Τον χώρισε. Ποιον, τον 500αρικό. Α, όχι, εγώ νόμιζα για τον. Είχε σχέση. Είχε σχέση. Χωρίζει από τον 500αρικό. Εγώ νόμιζα ότι εννοούσε τον αυτό με τον οποίο τα είχε. Ξέρεις ποιον τα είχε. Εκείνος ήταν μέγας χωρικός, φίλε. Κατάλαβε. Λέγονται μέγα χορηγοί, λέγονται αυτοί. Με τόσα λεφτά που έβγαζε από την άκρη, φίλε, πέρυσι μέγα χορηγό θα ήταν. Τι θα ήταν. Έτσι είναι, η μέγα χορηγή. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι, αλλά καλό παιδί κι αυτό. Καλό κορίτσι κι αυτή. Καλό κορίτσι. Εντάξει. Από οικογένεια. Λοιπόν, 22 χρόνων μόνο. Ξέφυγε η Βασίλη Καβαδία. Βλέπει τι έγινε, φίλε. Μια εβδομάδα έχει που γυρίσει και είχε χαθεί αυτό το. Αυτό το προφίλ το οποίο είχαμε χτίσει ένα μήνα εγώ και εσύ παρέα. Γι' αυτό θα λείπω δύο εβδομάδες τώρα. Να! Για να το ξαναχτίσετε. Για να το ξαναχτίσετε παρέα. Λοιπόν. Να λείψω, θέλει φιλαράκι. Δεν πειράζει. Γιάννη Παραπονιάρη. Να μας πει για την κατάπτωση εγκυητικής του Γιάνκοβιτς από τη Δευτέρα Τρίτη. Τι έκανε, μια αίτηση κατάπτωση εγκυητικής. Θα πάει στην Ελλάδα, θα γίνει μια αναβολή, θα κάνει αυτό, θα τα βρει μετά, θα του κάνει ένα διακανονισμό, θα το κάνει ένα τέτοιο. Στη χειρότερη, το χρωστά 110, θα πάρει τα 60 την εγκυητική, θα αναπληρώσει την εγκυητική, τελείωσε. Σιγά. Στα είπα όλα σου. Κατά βήματα, τις εξελίξεις, τις διαπραγματεύσεις, την τελική κατάληξη. Στα είπα. Μάλιστα. Σιγά. Κατάπτωση εγκυητικής είναι. Είναι ένα γεγονός, ένα θέμα, ως εκεί. Λοιπόν, επειδή έχουμε να μου δείξει κιόλας κάτι, θα κλείσουμε σιγά σιγά, Βασίλη Καβαδία, την εκπομπή. Την Δευτέρα εδώ ποιος θα είναι, Γιάννης Παραπονιάρης. Δευτέρα, Γιάννης Παραπονιάρης, με ποιον, μόνος του είμαι. Όχι, με Τσίψιο. Με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Αν δεν ενημερώθηκαν, ενημερώνονται τώρα από τον αέρα. Ότι θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Ακούν την εκπομπή. Αν ακούνε, θα ακούνε. Του πήρε ο υπεύθυνο ήλιο, θα του ενημερώσει. Θα του πάρει, θα πω την υπεύθυνη ήλιο. Εσύ που θα είσαι τη Δευτέρα. Στη Λαμία. Εγώ το πρωί θα είμαι. Στο Γουλιέλμο. Τέλο. Θα πα. Μπράβο. Εκεί εμεί κατά τι 3-4 θα φύγουμε για τη Λαμία.
τι ώρα? Τρεις, τέσσερις. Τι να κάνετε τις τρεις, ρε φίλε. Μια καφέ. Στείλα καφέ, θα δουλέψετε. Τι θα δουλέψουμε. Να κάνεις την εκπομπή σου. 5-7. 5-7. Και συλλαμία. 7 και 5. Αν δεν κάνετε 5-6. Τρεις ώρες είναι, χρειάζεται τρεις ώρες. Ωραία, 5-6. Δύσκολα. 6,5 κάτι έχει τη τέτοια. Τι. Η εκπομπή είναι μια μισή ώρα. Γιατί τι έχει μετά? Του χαρίζω μια μισή ώρα. Έχει η Ηρακλής πρώτη συγκέντρωση. Ματζιούκης, δηλώσεις και τέτοια. Για, ωραία, λοιπόν. Εντάξει, άρα θα κάνουν 5,5 ο Γιάννης ο Κώστας Δευτέρα. 6,5-8 ποιος θα κάνει? Θα δούμε. Θα δούμε. Θα το πω στο διευθυντή του προγράμματος του Λίμπερο να το, να το διευθετήσει. Λοιπόν. 5-9 τους βλέπω να κάνουν, να ξέρεις. Και μετά στο στούντιο. Τι? Το Μουρελί. Εγγύηση. Το Μουρελί. Εγγύηση. Πυρό. 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 Ταφνή. Πυρό. Την τροπή. Παύλος, την τροπή. Ταφνή. Λοιπόν, ποιος ακολουθεί? Ο Γιώργος Αγόρας. Όχι. Όχι. Mm. Ποιος ακολουθεί? Ο Πυρό. Ο Πυρό. Ο Πυρό λοιπόν ο ακολουθεί. Πυρό. Μετά ποιος ακολουθεί? Μετά τον Πυρό. Εγώ είμαι μετά που ακολουθώ. Μετά τον Πυρό, ο Νιπί. Ο Νιπί. Ο Νιπί. Και μετά τον Νιπί. Ο Σίγμα Σίγμα. Ο Σίγμα Σίγμα δεν είναι. Ο Σίγμα Σίγμα. Ο Σίγμα Σίγμα είναι. Στου σου. Στου σου. Στου σου. Λοιπόν... Μετά το στου σου. Μετά καλή ελληνική μουσική. Όχι. Τι. Ποιος. Β.Κ. Τι Β.Κ. Ανέλαβες 2-6 το πρωί, το ξέρεις. Βασίλης Καβαδίας. Δίσκι και ουίσκι. Πολύ καλό, φίλε. Πολύ καλό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο θα έχει μεταδόσεις. Για να πούμε έτσι δύο πραγματάκια. Θα έχει κανονικά συνδέσεις με τα γήπεδα, θα έχει ενημέρωση για τα πάντα όλα. Ήδη κινούμαστε σε ρυθμούς στοιχήματος έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα. Απλά μας βγάζει λίγο εκτός προγράμματος το γεγονός ότι είναι Δευτέρα το μάτς του Άρη. Από την άλλη εβδομάδα όμως θα μπούμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς και από την μεθεπόμενη θα είναι νέο το πρόγραμμα και το Σαββατοκυριακό. Ήδη έχουν δρομολογήσει άπαντες στο Λίμπερο το νέο πρόγραμμα και θα έχει 1-2. 3, 4, Σάββατο, 5 και ένας, 6. 6 προσθήκες ατόμων. 6 νέα πρόσωπα στο Σουκού. Όχι στο Σουκού. Στο ποιο? Στο πρόγραμμα. Α, στο Λίμπερο, ναι. Όχι 6. Ναι. 6 νέα πρόσωπα. 6 νέα πρόσωπα. Αν τα θυμάμαι καλά. Πολλά. Πότε θα μας τα ανακοινώσετε? Παραπάνω. Ο κύριος διευθυντής. Ο κύριος διευθυντής αυτά. Βέβαια. Παρουσίαση κανονικά κτλ. Θα κάνουμε κάτι, κολοτούμπες θα κάνω εγώ, ο Γιώργος θα κάνει κάτι αυτά τα... Κάνουμε και μια φωτογράφηση. Τα μπλουζάκια τα έχω ετοιμάσει, τα είδες. Φωτογράφηση κάνουμε. Για το λαμπαουτάρι. Για το λαμπαουτάρι. Θα σου βγάλω με μπλούζα λαμπαουτάρι. Με μπλούζα με πουκάμισο θα την κάνω τη φωτογράφηση, ρε Χρήστα. Με μπλούζα λαμπαουτάρι. Όχι, με πουκάμισο δεν το φωτογραφίζω. Δεν θα είσαι τη φωτογράφηση. Ένα μήνυμα, ρε φίλε, δεν πειράζει. Εντάξει, με το Χρήστα Τσαλτσάκη. Με το Γιάννη Παραπονιάρη. Με το Γιάννη Παραπονιάρη. Γεια σας.